Λοιπόν, Τάσο, ισόπλο το τελικά το αποτέλεσμα μετά από όλα αυτά που γίνανε σήμερα στον αγώνα. Θέλω λίγο μας, βασικά να μας πεις που κρίθηκε το σημερινό αποτέλεσμα και μετά να δούμε τι έγινε στο τέλος. Εντάξει, σε γενικές γραμμές δεν έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι και οι δύο ομάδες, ο Μέν Διαβατός ήθελε να πάρει το αποτέλεσμα για να μείνει σε τροχιά πρωταθλητισμού και εμείς για να πάρουμε το αποτέλεσμα για να έχουμε ελπίδες για τη σωτηρία. Δεν ξέρω αν βοηθάει και τις δύο ομάδες αυτές το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, συνεχίζουμε να παλεύουμε. Μπας, έχουμε άλλα τρία παιχνίδια. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το 3-3 για να ελπίζουμε πως θα έρθει η σωτηρία. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά και στον προπονητή του Ατρόμητου Διαβατού, γιατί η προσπάθειά τους αξίζει συγχαρητηρίων, γιατί είναι μια οικογένεια και μια ομάδα η οποία δεν περιέχει ούτε χρηματικά ποσά, ούτε αλλά είναι μια οικογένεια, προσπάθησαν, είναι μια παρέα. Θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια και αυτό είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να συνεχίσουμε και να παλέψουμε μέχρι το τέλος. Γνωρίζω την κατάσταση κάτω, Τάσο, στην ουρά. Πες μας λίγο, πού θα κριθεί ο υποβασμός και η σωτηρία. Οι άλλες δύο ομάδες που είναι από πάνω μας έχουν μεταξύ τους παιχνίδια και δύσκολα. Εμείς προέχει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε το 3-3 που απομένει, να πάρουμε όσο δυνατόν περισσότερους βαθμούς και στο τέλος θα δείξουμε. Τάσο, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.